Μεσημέρι Παρασκευή 3 Ιουνίου, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και εμεί βρισκόμαστε σε ένα κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί κατά καιρού ω το γεφύρι τη Άρθα τη Αλεξάνδρεια ή ω ένα κτίριο φάντασμα στο κέντρο τη πόλη. Το οποίο ωστόσο με την δέσμευση του ανθρώπου που έχω δίπλα μου, του Δημάρχου τη Αλεξάνδρεια, του κ. Παναγιώτη Κυρίνη, φαίνεται πω φτάνει στην τελική του ολοκλήρωση. Κύριε Δημαρχέ, τα καθίσματα τοποθετήθηκαν, βρισκόμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση και την παράδοση του κτίριου αυτού πράγματι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην παράδοση του κτηρίου. Έχουν βέβαια να γίνουν ακόμη σημαντικά πράγματα. Με κυρίαρχο βέβαια την οργάνωσή του, τον τρόπο λειτουργία, τον τρόπο συντήρηση. Όλα αυτά μα απασχολούν από εδώ και πέρα. Είναι όμω γεγονό ότι έπαψε αυτό το κτίριο να είναι φάντασμα, έπαψε να είναι το γεφύρι τη Άρδα και θεωρείται από τότε τη στιγμή που μιλάμε κτίριο λειτουργικό και μπορεί να δοθεί σε χρήση. Βέβαια, αυτό που είπα ότι θεωρείται κτίριο λειτουργικό, τι σημαίνει. Αυτό είναι που θέλει να δει η διαχειριστική αρχή για να κρίνει το έργο ως ορθά χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαφορετική περίπτωση. Εάν δεν υπήρχε αυτή η κινητικότητα από μέρους μας, εάν δεν ολοκληρώναμε και δεν χαρακτηρίζεται το, το κτίριο λειτουργικό, κινδυνεύαμε ως Δήμος να επιστρέψουμε το ποσό του όλου κατασκευαστικού κόστους που περίπου αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό λοιπόν το γλιτώσαμε χάρη στι γρήγορε και μεθοδευμένε ενέργειε που κάναμε το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι θυμόμαστε όλοι στα Δημοτικά Συμβούλια που αναφέρατε πω οι ημερομηνίε είναι αυτέ οι οποίε πιέζουν και θα έπρεπε να γίνουν οι ενέργειε εκείνε οι οποίε θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτά τα οποία μα είπατε. Δηλαδή το να, μην, να επιστραφούν μάλλον τα χρήματα τη δημιουργία του κτηρίου. Κύριε δήμαρχη τοποθετήθηκαν τα καθίσματα. Πόσο ο αριθμό του είναι αν θυμάμαι καλά 378 καθίσματα, κοντά στα 400 δηλαδή, μια χωρητικότητα ιδιαίτερα ικανοποιητική για τις απαιτήσει της πόλης. Από εδώ και πέρα μένει να στηθούν και να οργανωθούν όμορφες εκδηλώσεις, συζητήσεις, συνεδριάσεις, για να μπορεί ο Αλεξανδρίνος λαό να το απολαύσει. Κάτι το οποίο το επιζητάει και βέβαια το θέλει πάρα πολύ. Φαίνεται στι συζητήσει που κάνουμε, στα σχόλια τα οποία υπάρχουν και βέβαια χαρακτηρίζεται πάρα πολύ θετικά ω το λίδι το συγκεκριμένο έργο το οποίο τίνει να ολοκληρωθεί σε λίγο χρονικό διάστημα. Ε, Τοποθετήκαν τα πάντα, περιμένουμε κάτι άλλο. Βεβαίω, σημαίνει να τοποθετηθεί ο ηλεκτρονικό ήχο που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί. Το κτίριο βεβαίως επαναλαμβάνω μπορεί να λειτουργήσει τα χρήματα για την τοποθέτηση του ήχου υπάρχουν, είναι διασφαλισμένα. Το διαδικαστικό μένει. Βέβαια, να πούμε ότι το κτίριο μπορεί να λειτουργήσει σε πρώτη φάση και χωρί αυτά. Τρέχουμε την διαδικασία τη τοποθέτηση του ήχου. Κάποια στιγμή θα το έχουμε και αυτό. Τότε πλέον θα μιλάμε για ένα κτίριο πλήρω ολοκληρωμένο και όπω είπατε και εσεί, ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη που συζητώντα και κουβεντιάζοντα με διάφορου φίλου και σε πολλού ανθρώπου που έχω δείξει. Αυτήν την εικόνα που ήρθαν εδώ και το είδαν, το θαυμάσαν. Είπαν ότι σε λίγα μέρη τη Ελλάδος υπάρχουν τέτοιοι χώροι, τέτοια κτίρια με τέτοια πολύ καλή προοπτική. Την Δευτέρα ήμασταν εδώ πριν ξεκινήσουν τα καθίσματα. Είναι Παρασκευή, άμεσα βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί τα πάντα. Βέβαια, να ευχηθώ όσο σύντομα κάνουμε. Βέβαια, απίθανο, αλλά α το εκμεταλλευτώ την έκφραση. Όσο σύντομα κάνουμε το ένα κομμάτι, α κάνουμε και το υπόλοιπο. Δηλαδή, αναφέρομαι στην κοπή τη κορδέλα αυτού του κτηρίου είναι σκοπός μας βέβαια, αυτό το έχω πει πολλές φορές, στη γρήγορη τελική αποπεράτωση, όμως και εδώ που το φέραμε είμαστε ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.